στο χέρι του Μέλμπερ και γι' αυτό φώναζαν οι παίκτες. Εξέντρα εδώ, το Ροσίδη στην κεφαλιά. 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 43. Λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ σε μια αδράνεια της άμυνας της ΑΕΚ. Σε μια σέντρα που βγήκε από αριστερά, ο Τωροσίδης κινήθηκε έξυπνα στον άξονα της... Είναι αυτό που είπαμε, Μανώλη, ότι ο χώρος πίσω από τους αμυντικούς της ΑΕΚ είναι πολύ... Εδώ, ανάμεσα σε τρεις είναι ο Τωροσίδης, κανείς δεν μπορεί να διώξει. Κίνηση προς την μπάλα και είναι ο μόνος που βοηθούσε τον Διόγκο. Στη σέντρα του Λεωνάρντο, η κεφαλιά από τον Τωροσίδη, το γκολ για τον Ολυμπιακό στο 43. Σε ένα κακό χρονικό σημείο, πιστεύω. Ξανά εδώ η φάση του γκολ. Από τη σέντρα ακριβίας του Λεωνάρντο, βεβαίως εκεί ήταν τρεις παίκτες της ΑΕΚ. Κανείς δεν μπόρεσε να διώξει. Ήρθε ο Τωροσίδης και έστειλε την μπάλα στον καφέ. Είναι ψηλά και ο Αραούχο. Χάνει ο Μάκος από τον Τωροσίδη και τρέχει το αν διορθώσει το δικό του λάθος. Ο Τωροσίδης που έμεινε όρθιος, έχει δύο-τρεις αντιπάλους κοντά του, πλασάρει, εντυπωσιακό γκολ. Ένα γκολ όνειρο από τον Τωροσίδη που τα έκανε, τα κάνει όλα απόψε για τους Ερυθρόλευκους. Τον κυνήγησαν τρεις, δεν μπόρεσε να το σταματήσει κανείς. Είδε το Σάχα που έβγαινε από την εστία του και με μια λόμπα πέρασε την μπάλα πάνω από τον γκολκίπερ της ΑΕΚ για να πετύχει το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 55. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι η δυσδυτικότητα του Τωροσίδη. Εδώ ξανά όλη η φάση από το λάθος που έγινε από τον Αραούχο. Κοιτάξτε που παίρνει την μπάλα ο Τωροσίδης. Πάει ο Μάκος πάνω του και ο Γιάχιτς τους αποφεύγει και τους δύο και βλέποντας το Σάχα ότι έχει φύγει. Εντάξει, εδώ βλέπουμε μια έθραυστη άμυνα της ΑΕΚ. Κρεμάει και, τον... και η δυσδυτικότητα ήταν ο μόνος δρόμος για τον Τωροσίδη και πιστεύω έκανε τα πάντα σωστά. Το τέλειωμα πάντως του Τωροσίδη, πέρα από όλη του την ενέργεια, έτσι, που είναι μια φανταστική ενέργεια, το τέλειωμά του είναι εκπληκτικό. Είναι τέλειωμα Βραζιλιάνου δηλαδή εδώ στη φάση αυτή. Μα είναι αυτό το ότι μια ομάδα έχει ένα παιχνίδι αναμονής και θα έχει πάρα πολύ χώρο. Το είπαμε αυτό στην αρχή. Και... το Σίδης που στο 43 πάλι ανάμεσα σε τρεις έκανε το 1-0 από τη σέντρα του Λεωνάρντο και τώρα στο 55 πετυχαίνει ένα προσωπικό γκολ. Πετυχαίνοντας το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Και βέβαια εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός βγήκε σε κόντρα με έναν παίχτη ουσιαστικά και έκανε τη ζημιά στην ΑΕΚ. Σέντρα του Γκερέιρο εδώ. Πέρασε από τον Μπλάνκο. Αλλά ήταν πολύ καλή η σκέψη του Τωροσίδη από τη στιγμή που είχε έναν παίχτη μπροστά του να μπορεί να κάνει τη διέσδυση και να τρέξει προς την αντίπαλη εστία. Και αυτό έπρεπε να κάνει και το έκανε τέλεια, θα έλεγα. Είχε και καθαρό μυαλό πάντως, Νίκο, γιατί όταν κάνει τέτοια υπερπροσπάθεια και βλέπει τον τερματοφύλακα να βγαίνει, πρέπει να έχει πολύ καθαρό μυαλό και δυνάμει φυσικά για να σκεφτεί να το πει. Είναι διεσδυτικό παίχτη και στην άκρη που παίζει πάντα. Λοιπόν, θα κάνει αλλαγή ο Μπαγεβιτς, θα βάλει το Λεω... Πέρασε μπάλα από τον Έμεθερ και ο Μαντούκα να τη γυρίσει για τον Μπλάνκο. Ευκαιρία, γκολ για την ΑΕΚ που μειώνει με τον Έμεθ στο 65. 1-2. Πανηγυρισμοί στο στρατόπεδο της Ένωσης που ξαναμπαίνει στο παιχνίδι με αυτό το γκολ του Νέμεθ. Και αυτό θέλει να κάνει. Στολτίδης, μπαλιά για τον Λεωνάρντο. Θέλει να αποφύγει τον Αραούχο. Ο Ραούλ Μπράβο έξω. Ο Ντουντού σε θέση για σουτ. Ο Σάχα με τα πόδια. Κυριακή και μάλιστα με το ίδιο σκορ. Καρμπών 2-1 με δύο γκολ του Τωροσίδη. Τέλος τώρα από το Δαλούκα. 2-1 για τον Ολυμπιακό που με αυτή τη νίκη φτάνει τους 10 βαθμούς. Στο πρωτάθλημα είχε 7. Είναι δηλαδή 2 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Πανεγυρισμοί βεβαίως στο στρατόπεδο των Ερυθρολεύκων. Στον ντεμπούτο του Ζήκο. Πάμε στον Νίκο Γαβαλά. Congratulations, your opinion about this game. Thank you very much. It's very hard game, but the team play very well. Torosidis make it a fantastic goal. And congratulations all team. Thank you very much. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η ομάδα έπαιξε πολύ καλά. Ο Τωροσίδης πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ. Αυτά από οι πρώτες δηλώσεις του Ζήκο. Λοιπόν, θα πάμε εκεί για το ρεπορτάζ στο στρατόπεδο της ΑΕΚ. Την ώρα που ο Μανώλης Βοιατζάκης θα έχει κάποιον ποδοσφαιριστή έτοιμο για να κάνει τις απαραίτητες δηλώσεις, καθώς οι δύο ομάδες φεύγουν πλέον για τα αποδυτήρια. Ο Νίκος Γκουλής έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο και είναι οποιαδήποτε ώρα. Πιστεύω ότι η αποτελεσματικότητα που είχε ο Ολυμπιακός και η ποιότητα συγκεκριμένων παιχτών τον οδήγησε στη νίκη. Είδαμε την ΑΕΚ να έχει ένα παιχνίδι πρωτοβουλίας, αλλά με λίγες φάσεις. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός.